Καλησπέρα σε όλους και σύντροφοι. Σας καλωσορίζουμε εκ μέρους των εκδόσεων Εργατική Πάλη και της Όρδε στην φετινή μας εκδήλωση για την αφορμή την 48η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Στη σημερινή μας κουβέντα θα παρουσιάσουμε και θα μιλήσουμε για το βιβλίο με τίτλο «Η εξέγερση του Πολυτεχνείου» του συντρόφου Σοφρόνη Παπαδόπουλου, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις μας πριν από έναν ακριβώς χρόνο, αλλά λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας το παρουσιάζουμε φέτος με αυτή την απαραίτητη καθυστέρηση. Να πούμε ότι οι ανάλογες βιβλιοπαρουσιάσεις σαν τη σημερινή γίνονται αυτές τις μέρες και σε άλλες πόλεις της χώρας, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στα Γιάννενα και στον Βόλο. Για όποιον έχει υπόψη ήδη το βιβλίο, πρόκειται για ένα ογκώδες οπωσδήποτε έργο 430 σελίδων, μια τεκμηριωμένη ανάλυση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης που οδήγησε στα γεγονότα της εξέγερσης του 1973, του ενός από τους τρεις μεγάλους σταθμούς του ελληνικού εργατικού κινήματος, μαζί με τον Μάη του 1936 και την Ελληνική Επανάσταση του 1943-1949. Στην έκδοση αυτή παρουσιάζονται τα γεγονότα του Πολυτεχνείου όχι ξεκρέμαστα στον χώρο και στον χρόνο, αλλά τοποθετούνται συγκεκριμένα στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής μέσα στα οποία διαδραματίστηκαν και στη χώρα μας και διεθνώς. Παρακολουθούμε στην αρχή του βιβλίου πώς φτάσαμε στο Νοέμβριο του 1973, ξεκινώντας από την εξέλιξη του ελληνικού καπιταλισμού και της ελληνικής κοινωνίας από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, την δράση των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων στην χώρα μας και την ίδια την εξέλιξη της ταξικής πάρας. Ακολουθεί βεβαίως η περιγραφή των ίδιων των γεγονότων της κατάληψης και της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, οι θέσεις και οι διαφορετικές πολιτικές γραμμές που συγκρούστηκαν μέσα στο Πολυτεχνείο, από τη μία μεριά των ρεφορμιστών και από την άλλη της άγρας πανεπιστημιακής αριστεράς. Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου καταρρύπτονται ένας προς ένας όλοι οι γνωστοί αστικοί και ρεφορμιστικοί μύθοι που χτίστηκαν εκ των υστέρων σχετικά με το Πολυτεχνείο και με στόχο αποκλειστικά να διαστευρώσουν το εξεγερσιακό περιεχόμενο. Με αυτή την έννοια, το βιβλίο δίνει χρήσιμα εργαλεία απαντήσεις στους σημερινούς αγωνιστές σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα, όπως το γιατί το Πολυτεχνείο δεν ήταν, όπως συνηθίζεται να λέγεται, μια φοιτητική εξέγερση, γιατί δεν ήταν μια γενική και αόριστη, ένα γενικό και αόριστο ξέσπασμα που ήρθε από το πουθενά και πήγαινε στο πουθενά, ποιος ήταν ο ρόλος της άκρας αριστεράς και της πλατιάς πρωτοπορίας, ποια είναι βεβαίως η πραγματική συμβολή του Πολυτεχνείου, όχι μόνο στο άνοιγμα του δρόμου για την ανατροπή της δικτατορίας, αλλά και μετέπειτα στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές εξελίξεις στη χώρα μας, καθώς, όπως γνωρίζουμε, την εξέγερση του Πολυτεχνείου θα ακολουθήσει μια συνολική μετατόπιση της ελληνικής κοινωνίας σε ριζοσπαστικότερες θέσεις. Για όλα αυτά, λοιπόν, θα μας μιλήσουν καλύτερα οι καλεσμένοι που βρίσκονται στο πάνελ σήμερα και τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τίμησαν με την παρουσία τους και με τη συμβολή τους στη συζήτηση. Θα τους παρουσιάσω με τη σειρά που θα μιλήσουν. Στην αρχή θα μιλήσει ο σύντροφος Νίκος Γιαννόπουλος, θερμοδεξιά, ιδρυτικό μέλος του Δικτύου για τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα, αλλά και ανάλογων πρωτοβουλειών, κυρίως με θέματα, ζητήματα αλληλεγγύης, στήριξης σε μετανάστες, μετανάστες και πολιτικούς κρατουμένους. Ο Νίκος προλογίζει άλλωστε και την έκδοση και έζησε τα γεγονότα του Πολυτεχνείου ως μαθητής, καθότι και νεότερος από την παρέα. Στη συνέχεια το λόγο θα πάρει ο Νίκος Τραβελάκης, οικονομολόγος και λέκτορας στο Οικονομικό στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο Νίκος έχει καθαρές θέσεις και για τις μνημονιακές πολιτικές και για τις καταστροφικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ, τις οποίες υπερασπίζεται μάχημα μέσα από τα αστικά μέσα, αλλά και τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της αριστεράς, της επαναστατικής αριστεράς, και βεβαίως συνεχίζει να έχει μια ερευνητική παραγωγή γύρω από αυτά τα ζητήματα. Τρίτος, θα μιλήσει ο σύντροφος Αντώνης Νταβανέλος, τέρμα αριστερά, στέλεχος της οργάνωσης Διεθνιστική Εργατική Αριστερά, από τους βασικούς αγωνιστές και αυτός της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, τότε ως μέλος της οργάνωσης Σοσιαλιστική Επανάσταση, και αυτός προλογίζει το βιβλίο.
Στο τελευταίο θα μιλήσει ο ίδιος ο σύντροφος Σοφρόνης Παπαδόπουλος και συγγραφέας του βιβλίου. Ο Σοφρόνης είναι ιστορικός τέλεχος της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, αγωνιστής της Επαναστατικής Αριστεράς και βεβαίως από τους βασικούς αγωνιστές στην ίδια την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Υπήρξε έτσι και πρόεδρος της Συνεργατικής Συνέλευσης της Κατάληψης του Πολυτεχνείου, η οποία εξελισσόταν κατά τη διάρκεια των γεγονότων μέσα στο κτίριο του Πολυτεχνείου στο Γκίνι. Μια εργατική συνέλευση, η οποία είχε άλλωστε και καθοριστικό ρόλο σε αυτόν τον ιστορικό σταθμό της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ιστορικό σταθμό μέσα στο ελληνικό εργατικό κίνημα, που έτσι χαρακτηρίζουμε και ως όψιμο Μάη της χώρας μας. Να δώσω το λόγο λοιπόν, καταρχάς στον Νίκο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα. Ευχαριστώ τις εκδόσεις εργατική πάλι και την ΟΧΔΕ για την πρόσκληση, είναι τιμή μου. Ξεκινώ λέγοντας ότι από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα έχω διαβάσει αρκετά, μάλλον τα περισσότερα βιβλία που σχετίζονται με το Πολυτεχνείο, άρθρα, μπροσούρες και όλα τα σχετικά, τα οποία αφορούν και την εξέγερση και το σύνολο εκείνης της εποχής. Θεωρώ ότι το βιβλίο του Σοφρόνη πραγματικά είναι το πιο πλήρες και σε ό,τι αφορά τα όσα προηγήθηκαν της εξέγερσης και την ίδια σε όλες τις εκφάνσεις και όσα ακολούθησαν. Παράλληλα δε, απαντά εξαιρετικά τόσο σε αθώους, μέσα ή έξω από εισαγωγικά, όσο και σε άθμιους μύθους που σχετίζονται με την εξέγερση. Ο Σοφρόνης, εκ των πρωταγωνιστών της εργατικής συνέλευσης, διαθέτει και τη συγκρότηση, την πολυπίκυλη αγωνιστική παρουσία, την ευρυμάθεια και τη συστηματικότητα, την ακρίβεια, που όλα με ωραίο τρόπο αποκαλύπτονται και σε αυτό το βιβλίο. Πρόκειται για ένα βιβλίο με στρωτή γλώσσα, ρωμαλαία αφήγηση, ευσύνοφτες και στοχευμένες ιστορικές αναφορές, βαθιά ανάλυση του πολιτικού τοπίου της εποχής της εξέγερσης, ιδιαίτερα της επιχειρούμενης φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος, και εξαιρετικά τεκμηριωμένη και ευπρεπή παράλληλα πολεμική στις γραμμές του συμβιβασμού, της ακύρωσης ή στη συνέχεια της αποδυνάμωσης της εξέλιξης. Φυσικά, συντρόφισσες και σύντροφοι, η καρδιά του βιβλίου χτυπά στην εργατική συνέλευση, την τόσο υποτιμημένη και συκοφαντημένη από την αγωνιστική αριστερά και βεβαίως πολυπίκυλους, οργανικούς και ανόργανους διανοούμενους της, εξηγώντας με τον καλύτερο τρόπο γιατί ο Νοέμβρης ήταν κοινωνική εξέγερση με σαφή ταξική ανακρεπτική δυναμική που ανάγκασε τη Χούντα γι' αυτό το λόγο να την ξεριζώσει επιστρατεύοντας στρατό και όχι ένας απλός εκδημοκρατικιστικός, ας το πούμε έτσι, φοιτητικός ξεσηκωμός. Η γενική απεργία και οι οπετροπές παντού της εργατικής συνέλευσης φωτίζουν το χάσμα ανάμεσα στην επαναστατική και τη ρεφορμιστική στρατηγική. Έτσι, ο Σοφρόνης, αφού μας ξεναγεί στις μετεμφυλιοπολεμικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, στις πρώτες 20 σελίδες του βιβλίου, μας εισάγει στο σύμπαν της δικτατορίας, όχι μόνο σε όλες τις πτυχές πολιτικής και της πολιτείας της, αλλά και στους μετασχηματισμούς των ποικίλων εκδοχών του υποκειμενικού παράγοντα που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την ταξική πάνη. Αυτό στις επόμενες 100 σελίδες. Στο κυρίως θέμα, την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ο Σοφρόνης με συγγραφική και πολιτική συμμετρία αφιερώνει 160 σελίδες με στές σελίδες μεγάλης κατά τη γνώμη μου ιστοριογραφικής σημασίας για να ολοκληρώσει την υπόλοιπη με έναν εξαιρετικά πλήρη απολογισμό
της εξέγερσης, ίσως είναι ο πιο πλήρες που έχω διαβάσει, από τις απαντήσεις στην προβοκατορολογία και στα ερωτήματα του στυλ γιατί η Χούντα δεν χτύπησε νωρίτερα το Πολυτεχνείο ή ήταν το πρόγραμμα των αριστεριστών τυχοδιοκτικό και σαν αντιστοιχεία με το λαϊκό αίσθημα, μέχρι την αποτίμηση της θέσης του Πολυτεχνείου στην ιστορία του εργατικού κινήματος και τη συμβολή στους κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές εξελίξεις εποχής. Το δε παράρτημα και η βιβλιογραφία που συνοδεύουν, που κλείνουν το βιβλίο, αποτελούν μια ακόμα απόδειξη της ευρημάτειας και της σημαντικότητας του συγγραφέα. Τελειώνοντας αυτή την ελπίζω όχι κουραστική παρουσίαση, θέλω να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από τον πρόλογο που έκανα στο βιβλίο του Σοφρόνη «Η εξέγερση του Πολυτεχνείου», γιατί πιστεύω, όπως θα καταλαβαίνω εγώ τα πράγματα, ότι παρουσιάζει ακριβώς την κατακλείδα, αυτό που θα έλεγα, του μηνύματος που αφήνει αυτό το βιβλίο. Τελικά, η εξέγερση του Πολυτεχνείου, εκτός από τη μεγάλη πολιτική και ιστορική σημασία της, μαθαίνει στους νεότερους και θυμίζει στους παλαιότερους μερικά ουδόλως συγγνώμη, αλλά αυτό το πράγμα με δυσκολεύει. Στην Αγία Σοφία, εδώ που είναι. Λοιπόν, μας θυμίζει στους παλαιότερους μερικά ουδόλως στην εποχή μας αυτονόητα. Πρώτον, ότι η πορεία της ταξικής πάλης, παρότι έργο των επαναστατών να φροντίζουν για τη θετική έκβασή της, από τη σκοπιά των από κάτω, σε τελική ανάλυση είναι ασυνεχής και απρόβλητη. Δεύτερον, ότι οι εξεγέρσεις ευνοούνται από την ορίμανση κάποιων αντικειμενικών σαφικών, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα υπάρχουν εκείνοι οι υποκειμενικοί παράγοντες που θα εξασφαλίσουν την εκδήλωση και ή δυνατόν την έκβασή τους. Τρίτον, ότι όπως η ταξική πάλι είναι ασυνεχής και απρόβλεπτη, μετασχηματίζεται μαζί της, χωρίς να περιμένει αδρανής την κατάλληλη στιγμή. Τέταρτον, στους μαζικούς κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, η παρουσία των εφαρμοστών είναι αναπόφευκτη, αλλιώς καταλήγουμε στον πρωτοπορισμό και τον σεκταρισμό. Ωστόσο, η θετική έκβαση αυτών των αγώνων απαιτεί σύγκρουση με την πολιτική τους, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως σε κρίσιμες στιγμές αυτή η πολιτική ταυτίζεται με την αστική. Τούτα και πολλά άλλα έγινε να μας γράψει στο βιβλίο του Σοφρόνη και τον ευχαριστούμε όπως και για τα περισσότερα υπόλοιπα. Σας ευχαριστώ.